Στις 7 Ιουλίου αποφασίστηκε τελικώς να στηθούν οι πρόωρες κάλπες των εθνικών εκλογών που έρχονται μετά από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο να προκηρύξει εκλογές αμέσως μετά από τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 2 Ιουνίου. Στις 7 Ιουλίου έχει κλειδώσει η τελική ημερομηνία για τις εθνικές εκλογές. Αν είστε έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές, καθώς όπως ανακοινώθηκε θα είναι στις 7 Ιουλίου τελικά. Πάντα έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι. Πώς είδατε τις δημοτικές, τις περιφερειακές, γιατί είναι πραγματικά ένα εκλογικό καλοκαίρι, τελείως πολιτικό. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Και τώρα που έγινε 4 χρόνια, ήταν καλά, όλα καλά. Είστε έτοιμος, κύριε Σωτήρη, γενικότερα και για τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως, πανέτοιμος. Αποφασισμένος. Σχεδόν ναι. Για τις δημοτικές, ένα σχολιασμό και τις περιφερειακές. Περιφερειακές. Εντάξει, οι Δήμοι που είναι σε εξέλιξη δύο, αυτούς περιμέναμε. Αν είμαστε έτοιμοι, φυσικά. Πανέτοιμος, ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε πολύ. Για τις δημοτικές και τις περιφερειακές, ο σχολιασμός σας. Άλλα περιμέναμε, άλλα βγήκαν. Απογοητευμένος είστε από το πιτάρι. Όχι. Αυτοί που βγήκαν γεροί να είναι, να δουλεύουν, να δουλέψουν, να δούμε μια καλύτερη μέρα. Εσύ είσαι έτοιμος για τις 7 Ιουλίου. Βεβαίως. Τι... Ό,τι ψήφισα τώρα θα ψηφίσω και τότε, το ίδιο. Αποφασισμένος, τελειωμένο. Βεβαίως, τελείωσε. Πιστεύετε πρέπει να γίνουν εκλογές οι πρόωρες. Βεβαίως, έπρεπε. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα.